δικαίου και είναι μια ευρύτερη έννοια. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο ο δημοκρατικός συναγερμός για των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ιστορία συμφωνεί ότι έχουν γίνει όλα τα μέτρα για εξυγίανση και εξοικονόμηση και συνεπώς και με την ανακοίνωση που έκανε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ στη Βουλή ότι θα υπάρξει ουσιαστικά απόλυση προσωπικού δια του συστήματος που πλεονάζουν τους. Και αυτό το ερώτημα είναι σε σχέση με το γεγονός ότι προφανώς θα φύγει ευθύνων εργατικών δυναμικών καθώς θα είναι συνεργάτες. Τη στιγμή που υπάρχουν και τα ζητήματα των κονδυλίων, υπάρχουν τα εκατομμύρια. Ζούμε σε μια περίοδο που πρέπει όλοι να είμαστε ευαίσθητοι σε θέματα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Για το λόγο ότι δεν υπάρχουν οι δυνατότητες για συνέχιση δαπανών που δεν χρειάζονται. Θεωρώ όμως και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Προτού κάποιος θέσει στο τραπέζι θέμα τυχόν μείωσης προσωπικού, πρέπει πρώτα να έχει εξαντλήσει όλους τους άλλους τρόπους για εξοικονόμηση. Θέλω να είμαι σαφέστατος. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν πρόκειται να δεχτεί τη θυματοποίηση οποιοδήποτε την ώρα που θα συνεχίζονται σπατάλες που υπάρχει δυνατότητα να περιοριστούν. Το πρώτο πράγμα που πρέπει το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου είναι να περιορίσει αχρίαστες δαπάνες. Δεν μπορεί να δίδει εκατομμύρια τον χρόνο για να αγοράζει προγράμματα από το εξωτερικό που δεν έχουν κατά την άποψή μας τον ουσιαστικό ρόλο και είναι και εκτός αυστηρά του πλαισίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου γιατί πρέπει να προάγει τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας και όχι διαλόγης των δαπανών αγοράς προγραμμάτων να κάνει και αθέμητο ανταγωνισμό με κανάλια του ιδιωτικού τομέα που χωρίς να επιβαρύνουν τον Κύπριο φορολογούμενο καταφέρνουν και επιβιώνουν σε δύσκολους καιρούς. Άρα νομίζω ήμουν ξεκάθαρος. Πρώτα να δούμε τις αχρίαστες δαπάνες και αν δεν βρούμε τις αναγκαίες περικοπές τότε να δούμε και το ζήτημα των εργαζομένων αλλά πάντα το υπογραμμίζω με μια κοινωνική ευαισθησία. Το παραγωγός έχει αναχωρήσει κύριε Ιωφίδου από την κατεχόμενη ΕΕ, όπως τον απέκλευσε. Φαίνεται ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να πάνε σε επανάληψη συνομιλιών. Ο κ. Σάιτα έχει ανακοινωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ότι έρχεται με τη λήξη ουσιαστικά και της παρανομαστικής ναυτιλιακής οδηγίας. Θα θέλαμε την τοποθέτηση του Δημοκρατικού Συναγερμού για αυτόν τη μια προοπτική που δημιουργείται πλέον σε αυτή την περίοδο. Πριν έρθω σε αυτό, συμπληρωματικά με την προηγούμενη, σήμερα, σε συνεννόηση μαζί μου, οι βουλευτές μας της Επιτροπής Οικονομικών ζήτησαν λεπτομερή κατάλογο από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου για ποιες αγορές προτίθεται να προβεί το 2016 προγραμμάτων που είναι πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και ο λόγος που ζητήσαμε αυτή την αναλυτική κατάσταση είναι για να εξετάσουμε κάθε σοβαρότητα αν μπορούν να εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά εκατομμυρίων από τον παραδοσιακό τρόπο που αγοράζονται αυτά τα προγράμματα. Η μη λύση του Κυπριακού
βολεύει την κατοχική Τουρκία. Για μας το Δημοκρατικό Συναγερμό θα παραμείνει πάγια η θέση μας. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με την κατοχή. Και για να απαλλαγούμε από την κατοχή υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Ο δρόμος του διαλόγου. Όμως όχι ένα διάλογο μέσα από προκλήσεις και παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η άρση των προκλητικών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας θεωρούμε πως δημιουργεί προϋποθέσεις για επανέναρξη του διαλόγου. Θα στηρίξω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις προσπάθειες του να σπάσει η τουρκική προκλητικότητα, να καμφθεί η τουρκική προκλητικότητα, να αποσυρθούν ενέργειες που παραβίαζαν κατάφορα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα τον στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις να πάρει τις τολμηρές αποφάσεις για να προχωρήσουμε μπροστά, να απαλλαγούμε από την κατοχή και να δημιουργήσουμε ελπίδες και προοπτική να ζήσουμε το μεγάλο όραμα της επανένωσης του τόπου μας. Αφαιρεγγιότητα. Θέλω να υπογραμμίσω την εύστοχη τοποθέτηση του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, του Νικόλα του Παπαδόπουλου, λέγοντας πως η καθυστέρηση στην ψήφιση του πλαισίου αφαιρεγγιότητας τους μόνους που βολεύει είναι τις τράπεζες και είναι εις βάρος των δανειοληπτών. Και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα στην Τρόικα. Εμείς στην Κύπρο δεν θα ψηφίσουμε το πλαίσιο αφαιρεγγιότητος και την εφαρμογή της νομοθεσίας για εξυγχρονισμό στον τρόπο εκποιήσεων γιατί υπάρχει Τρόικα. Θα τα κάνουμε όλα αυτά πράξη απλά γιατί δεν τα κάναμε εδώ και δεκαετίες. Εδώ και δεκαετίες δεν δημιουργήσαμε το δίχτυ προστασίας των ευάλωτων ομάδων, των δανειοληπτών. Όπως πολύ σωστά έχει πει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Από την άλλη, θεωρούμε πως παρόλο ότι αυτά τα ζητήματα είναι επιγούσεις φύσεως και παρόλο ότι καθυστερήσαμε, όταν θα τα ψηφίζουμε πρέπει να είναι κείμενα νομοτεχνικά ορθά και να εξυπηρετούν τον στόχο που έχω πει της προστασίας των δανειοληπτών. Γι' αυτό και αν χρειαστεί, που ενδεχομένως να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, θέλω να κατανοήσουν οι εταίροι μας στην Ευρώπη ότι με την κυπριακή διάλεκτο δεν έπεσε το ζάχαρη μέσα στο νερό για μερικές ακόμη μέρες για να κάνουμε σωστή τη δουλειά μας. Και εμείς θα κάνουμε σωστά τη δουλειά μας γιατί το οφείλουμε στις ευάλωτες ομάδες, το οφείλουμε στις ευαίσθητες εκείνες τάξεις των δανειοληπτών.